Πότε. Ενώ όμως η θεωρία αυτή της εξελίξεως των όντων δεν αληθεύει και δεν ισχύει, ισχύει, αδελφοί μου, μια άλλη εξέλιξη. Είναι η πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Σωματικά δεν ισχύει αυτό. Ο Θεός έπλασε τα όντα όπως τα έπλασε. Το ζώο, ζώο, τον άνθρωπο, άνθρωπο, το πτηνό, πτηνό. Έτσι, έτσι τα έπλασε ο Θεός. Το σχέδιό Του και η πανσοφία Του έτσι τα έπλασε. Πνευματικά όμως έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο να εξελιχθεί. Και όχι τη δυνατότητα μονάχα, και την εντολή να εξελιχθείτε, να ανεβείτε, να ανυψωθείτε. Λέει σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, μιλάει για αναγέννηση του ανθρώπου, να ξαναγεννηθεί. Θυμάστε στην αρχή της εβδομάδος τον Νικόδημο που πήγε τη νύχτα στον Κύριο και έκανε διάλογο μαζί του και του έλεγε ο Χριστός, δι' ημάς γεννηθήνε άνωθεν. Πρέπει να ξαναγεννηθούμε δηλαδή. Και αυτός έλεγε, μα πώς γίνεται, γέρος άνθρωπος εγώ τι, θα ξαναμπώ στην κοιλιά της μάνας μου για να ξαναγεννηθώ. Α, είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά, του λέει ο Κύριος. Εάν μη της γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, ουδήνατε ήδη τη βασιλεία του Θεού. Πρέπει να αναγεννηθεί ο άνθρωπος διαίδατος και πνεύματος. Τι είπαμε το πρωί, τι έρευσε από την πλευρά του Κυρίου μας, αίμα και ίδιο. Ξέρετε τι συμβολίζουν αυτά. Η πλευρά συμβολίζει την Εύα. Και η νέα Εύα είναι η Εκκλησία μας. Και από την Εκκλησία μας εκπορεύονται τα μυστήρια. Και τα δύο βασικά μυστήρια ποια είναι, παιδιά. Είναι το βάπτισμα με το οποίο μπαίνουμε στην Εκκλησία, το ίδωρο. Και το άλλο, το αίμα, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία. Αυτά τα δύο πράγματα που έρευσαν από την πλευρά του Κυρίου συμβολίζουν ακριβώς τα δύο θεμελιώδη μυστήρια. Με το βάπτισμα γίνεσαι μέλος της Εκκλησίας, εμφυτεύεσαι, εγκεντρίζεσαι, φυτεύεσαι και εσύ στο σώμα του Χριστού και με τη Θεία Ευχαριστία αρχίζεις να αντλείς χυμό, ζωή από τη ζωή του Κυρίου και ζωντανεύεις κι εσύ. Λοιπόν, μιλάει αλλού ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος για παλαιόν άνθρωπο και καινών άνθρωπο. Δηλαδή η παλαιά ζωή, ο παλιός κόσμος, εκεί που είμαστε γεμάτοι πάθη, τους θυμούς, τις κακίες, τους εγωισμούς, τα ψέματα, τις ανηθικότητες, όλα αυτά, αυτός είναι ο παλαιός άνθρωπος. Και μετά μιλάει για τον καινό άνθρωπο, τον καινούριο άνθρωπο, ο οποίος φτάνει σε τέτοιο μέτρο, ως λέει στην προς Εφεσίους επιστολή, μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Όπως ο Χριστός μας δηλαδή είναι ο τέλειος, το πρότυπο, έτσι καλούμεθα και εμείς με πρότυπο τον Χριστό να ανεβαίνουμε. Να ανεβαίνουμε, να ανεβαίνουμε, να τελειοποιούμεθα. Και αυτή η αναγέννηση λοιπόν που αρχίζει έτσι φτάνει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η πνευματική λοιπόν κατάσταση του ανθρώπου δεν είναι στατική. Μπορεί να αλλάξει και είναι θέλημα Θεού να την αλλάξουμε. Δεν πρέπει να μείνουμε δηλαδή στην κακία μας, στα πάθη και στα ελαττώματά μας. Στη φύση υπάρχουν όντα τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μια μεριά ξέρουμε τα άγρια ζώα, ο λύκος. Όλοι οι λύκοι είναι άγριοι. Είναι χαρακτηριστικό του γένους των λύκων να είναι άγριοι. Το αρνί είναι ήμερο. Όλα τα αρνιά είναι η φύση του αρνιού να είναι ήμερος. Το φίδι είναι δηλητηριώδες. Είναι κακό εκ της φύσεώς του. Όλα τα φίδια είναι έτσι. Λοιπόν, το περιστέρι είναι ήμερο, είναι χαριτωμένο. Όλα τα περιστέρια είναι έτσι. Δεν θα δείτε φίδι να γίνεται περιστέρι, περιστέρι να γίνεται φίδι. Δεν θα δείτε αρνί να γίνεται λύκος και λύκος να γίνεται αρνί. Αυτά στη φύση. Στον άνθρωπο όμως έχουμε μεταβολές. Υπάρχει αλλαγή. Υπάρχει περιθώριο δηλαδή ανανεώσεως, αναγεννήσεως και τέτοιας πνευματικής εξελίξεως. Καταλάβατε. Ένας άνθρωπος κλαίει, μαθαίνει το θέλημα του Θεού και λέει «Α, αφού δεν το θέλει ο Κύριος, δεν θα ξανακλέψω». Σταματάει να κλαίει. Ένας άλλος λέει ψέματα. Μαθαίνει ότι το θέλημα του Θεού είναι να λέμε αλήθεια και σταματάει αμέσως το ψέμα και λέει από εδώ και πέρα αλήθεια. Ό,τι και αν μου κοστίσει, αλήθεια και μόνο αλήθεια. Να λοιπόν,
πως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει. Και στο πρόσωπο ορισμένων Αγίων της Εκκλησίας μας χαρακτηριστικά θα το δείτε αυτό. Θυμάστε την Πέμπτη Κυριακή των νηστείων, ποια Αγία γιορτάζαμε? Την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Τι ήταν η Οσία Μαρία? Στο πρώτο στάδιο της ζωής της δεν ήταν καλή, ήταν κακή. Είχε ζήσει μέσα στην αμαρτία και πολύ βαθιά μέσα στην αμαρτία. Στο τέλος όμως της ζωής της αγίασε, αποκαθάρθηκε. Έφτασε σε σημείο να περνάει πάνω από τον Ιορδάνη ποταμό πετώντας, σαν να είναι ξανά φτερά. Έτσι αλλάζει λοιπόν ο άνθρωπος με τη χάρη του Θεού και μπορεί να φτάσει σε σημείο πολύ υψηλά, να φτάσει πάρα πολύ. Πώς? Δια της συνεργασίας με την Θεία Χάρη. Όχι μόνος του, δεν μπορεί κανείς μόνος του να τα πετύχει αυτά τα πράγματα. Αν μπορούσαμε να σωθούμε μόνοι μας και να εξελιχθούμε, δεν θα έρχονταν ο Χριστός στον κόσμο. Το ότι ήρθε ο Χριστός δείχνει ότι είχαμε ανάγκη να έρθει. Χωρίς αυτόν δεν γινόταν τίποτα. Γι' αυτό και σήμερα όποιος νομίζει ότι θα βελτιώσει τον εαυτό του ή θα βελτιώσει τον κόσμο χωρίς τη βοήθεια του Θεού, χωρίς να πηγαίνει ο Χριστός μπροστά, χωρίς να είναι εκείνος ο οδηγός, κάνει λάθος. Όσο καλά σχέδια και αν έχει, όσο καλές προθέσεις και αν έχει, δεν θα κατορθώσει. Α, κοιτάξτε, δεν ήταν καλός ο Σωκράτης, δεν ήταν καλός ο Πλάτωνας, δεν ήταν καλός ο Αριστοτέλης. Τι πέτυχαν? Ο Σωκράτης ούτε το σπίτι του δεν μπορούσε να αλλάξει. Η ίδια η Ξανθίμπη, η γυναίκα του, το γυναιγούσε. Δεν μπόρεσε ούτε το άμεσο περιβάλλον του να επηρεάσει και να μεταβάλει. Ενώ ο Χριστός ήρθε και μετέβαλε όλο τον κόσμο. Και αν σήμερα υπάρχει χριστιανισμός πάνω στη γη, από εκεί ξεκινάει, δεν το πούμε στην Εκκλησία. Η Ανάσταση του Χριστού κάνει καινή τη ζωή και ανακαινουριώνει όλους μας. Τώρα, γιατί δεν γίνεται αυτή η αλλαγή σε όλους τους ανθρώπους? Ορισμένοι λένε φταίει η φύση. Έτσι είναι η φύση μου, έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, έτσι είναι. Οι Άγιοι ξέρετε τι λένε? Μην τα φορτώνεις στη φύση και λες ότι εγώ είμαι τη φύση μου, έτσι δεν μπορώ. Να ψάξεις όχι τη φύση, αλλά την προαίρεσή σου. Αν δεν έχουμε αναγεννηθεί, δεν φταίει η φύση μας, φταίει η προαίρεσή μας. Δεν θέλαμε δηλαδή, δεν είχαμε την προαίρεση, την καλή διάθεση να κάνουμε τα βήματα που πρέπει, γι' αυτό μείναμε πίσω. Ο νέος άνθρωπος, ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει νέο νου, νέα ψυχή, νέα μάτια, νέα αυτιά, καινούργια γλώσσα. Η τήρηση των εντολών και η άσκηση την οποία καλούμεθα να κάνουμε και ψυχικά και σωματικά, αυτή μας οδηγεί στην πνευματική ανακαίνιση και αναγέννηση. Όλη αυτή η πορεία, αδελφοί μου, είναι μια ανωδική πορεία. Δεν είναι σε επίπεδο, ούτε σε κατήφορο. Είναι ανήφορος. Γι' αυτό και είναι δύσκολη. Ο Χριστός μας δεν είπε ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί? Τι θέλω να μας πει? Παιδιά, ελάτε κοντά μου, πάρτε το σταυρό στον ώμο, ακολουθήστε με, αλλά ξέρετε, δεν σας περιμένει βίος ανθόσπαρτος που λένε. Σας περιμένει τραχή μονοπάτι, ανηφορικό μονοπάτι με το σταυρό στον ώμο, αλλά από εκεί πάνω θα δεις, για να ανεβούμε εδώ πάνω που είναι το ίδρυμα, ανηφορίζουμε, αλλά όταν ανεβείς εδώ πάνω, κοίτα μια θέα, στη θάλασσα, στα νησιά, κάτω, μέχρι πέρα, έτσι είναι. Ανηφορίζεις, κοπιάζεις, υδρώνεις, αλλά μετά απολαμβάνεις. Χαίρεσαι το μεγαλείο αυτό. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας αυτή την εξέλιξη την πνευματική τη χωρίζουν σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το παραφύσιμο. Παραφυσικό. Δεν είμαστε στη φύση την κανονική, εκεί που μας έβαλε ο Θεός, είμαστε κάτω από εκεί. Το δεύτερο στάδιο είναι το καταφύσιμο. Να φύγει κανείς από το παραφυσικό και να φτάσει στο φυσικό. Και το τρίτο στάδιο, αυτά τα δύο πρώτα τα είχαν εντοπίσει και οι αρχαίοι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες. Και αυτοί μιλούσαν για παραφυσική κατάσταση και φυσική κατάσταση. Η Ορθόδοξος όμως πνευματική ζωή των Αγίων Πατέρων μας υποδεικνύει το τελευταίο στάδιο που εκεί είναι και ο σκοπός μας. Είναι το υπερφύσιν. Προσέξτε, το υπερφύσιν δεν είναι παραφυσικό, είναι πάνω από το φυσικό. Δηλαδή, ένας που φτάνει πιο ψηλά δεν είναι παράλογος, δεν είναι ένας παράξενος άνθρωπος, δεν είναι ένας αρρωστημένος άνθρωπος, είναι ένας άγγελος.
που έχει περάσει από αυτό το επίπεδο και έχει φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Αυτά είναι αποτελέσματα της ελευθέρας προσωπικής μας επιλογής και της συνειδητής μας προσπαθίας που πρέπει να γίνεται. Ανάλογα λοιπόν με αυτά τα τρία στάδια ορίζουν οι πατέρες τους ανθρώπους στις εξής τάξεις. Η πρώτη τάξη είναι οι αρχάριοι, αυτοί που αρχίζουν, μπαίνουν τώρα. Η άλλη τάξη είναι η μέση, αυτοί που έχουν φτάσει στη μέση. Και τέλος είναι οι τέλειοι, αυτοί που έχει κατά το ανθρωπίνο δυνατόν. Δεν είναι απόλυτη η τελειότητα. Η τελειότητα είναι κάτι τι, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κρυσοστόμος, ατέλεστο, η ατέλεστος τελειότητας. Όταν δηλαδή τίνεις προς το τέλειο, δεν έχει τέρμα αυτή η πορεία. Ανεβαίνεις, δεν έχει τέρμα. Είναι ατέλεστος η τελειότητα. Έτσι την χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κρύματος. Αρχίζουμε με την κάθαρση, να φύγουν δηλαδή οι σαμούρες, τα πάθη μέσα από την ψυχή μας. Προχωρούμε μετά με την απόκτηση των αρετών και πού καταλήγουμε, φτάνουμε στην ομοίωση του Θεού, με άλλα λόγια στην κατά χάρη θέωση. Έχετε ακούσει στο ψαλτήρι εκείνο το χωρίο που λέει «Εγώ είπα θεοίεστε και οι υψίστου πάντες». Εγώ είπα λέει ότι εσείς είστε θεοί, οι ή του υψίστου. Βέβαια, προσέξτε, όχι οντολογική θέωση, οντολογικά Θεός είναι ένας μόνο, η Αγία Τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, οντολογικά. Ηθικά όμως, κατά μίμηση δηλαδή, όλοι πρέπει να γίνουμε θεοί. Θεοί κατά χάρη, κατά ομοίωση του Θεού, να ομοιωθούμε. Τι είναι ο Θεός δίκαιος, και εμείς να γίνουμε δίκαιοι. Τι είναι ο Θεός ταπεινός, να γίνουμε και εμείς ταπεινοί. Τι είναι ο Θεός ειλικρινής, και εμείς ειλικρινείς. Δηλαδή με την μίμηση του Θεού ομοιωνόμαστε με τον Θεό. Έτσι δεν μας έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή του. Το κατ' εικόνα είναι αυτά που μας έδωσε ο Θεός και γεννηθήκαμε. Το καθ' ομοίωση είναι αυτό που πρέπει εμείς με τον αγώνα μας να κατακτήσουμε, να φτάσουμε εκεί. Πάντως, επειδή μιλήσαμε για ανωδική πορεία, το καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πορεία δεν γίνεται άνετα. Θέλει προσπάθεια και είναι απαραίτητη η συνεχής προσπάθεια. Ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι στενή η πύλη, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος παρομοιάζει αυτή την πορεία με αθλητικό αγώνα. Θυμάστε, λέει εκεί, υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλης κηρύξας, εγώ αδόκιμος γένομαι. Δηλαδή, πιέζω, δουλαγωγώ, του φέρω μου το σώμα του, σαν να είναι δούλος, έτσι, και το υποτάσω, μη τυχόν σε άλλους κηρύξω και εγώ ίδιος μείνω απ' έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει μια διάθεση έτσι αυτοπειθαρχίας. Πρέπει δηλαδή να πείσουμε και να πειθαρχήσουμε τον εαυτό μας μόνοι μας, με τη θέλησή μας, για να το βάλουμε σε αυτή τη σειρά. Και οπωσδήποτε αυτή η πορεία έχει ταλαιπωρία. Δεν είπαμε ήταν άνετος δρόμος που μας πάνε με τα αυτοκίνητα σε άσφαλτο. Είναι ανηφορικό το δρομάκι που το ανηφορίζουμε με τον κόμπο μας. Το βασικό ξεκίνημα είναι η καλή αρχή. Να πεις ότι ξεκινάω. Κάνε την καλή αρχή. Αυτή είναι η καλή επιλογή. Το καλό ξεκίνημα που από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάνε καλά. Η πίστης, που είναι το όπλο με το οποίο ξεκινάμε αυτόν τον αγώνα, επιδέχεται αύξηση. Θυμάστε κάπου που λέει ότι εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Τι θα πει ετελειώθη, έγινε τελεία. Άρα όταν ξεκίνησε δεν ήταν τελεία, ήταν ατελής. Και με τα έργα, δηλαδή με την έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Κυρίου, η πίστης τελειοποιείται. Θυμάστε ένα χωρίο που λέει ότι οι μαθητές είπαν στον Κύριο μια προσευχή. Τι του είπαν? Πρόσθεσέ μας πίστη. Δίπλα τον είχαν τον Κύριο. Τον έβλεπαν να θαυματουργεί, να αναστέλνει νεκρούς, να χωροποιήσει άλλο το ψωμί, να γιατρεύει αρρώστους. Και όμως είχαν ανάγκη να τονωθεί η πίστη τους και λέγανε στον Κύριο, πρόσθεσέ μας πίστη, πρόσθες ημίν πίστη. Έτσι έλεγαν. Αν το έλεγαν οι μαθητές που τον είχαν δίπλα τον Κύριο, εμείς τι πρέπει να λέμε? Πόσο εμείς πρέπει να τον παρακαλούμε να μας αυξήσει την πίστη μας? Αυξάνεται λοιπόν η πίστη και μεγαλώνει. Τι άλλο βοηθάει στο να προοδεύσουμε πνευματικά? Η συναναστροφή μας με ανθρώπους το πνεύμα της Ζέοντας. Να είναι άνθρωποι δηλαδή που είναι θερμοί και κάνοντας παρέα μαζί τους θερμαίνεσαι και εσύ. Όπως ένα κάρβουνο που είναι σβησμένο,
αν το πας κοντά σε ένα κάβουλο αναμένο, παίρνει από τη φωτιά και ανάβει και αυτό. Έτσι και εμείς κοντά σε καλά περιβάλλοντα, σε καλούς φίλους, σε καλούς συναδέλφους, βοηθούμεθα κι εμείς. Φυσικά, όταν είσαι μέσα σε ένα κόσμο που βρίζουν κάθε μέρα τον Θεό, όταν είσαι μέσα σε ένα περιβάλλον κοσμικό, με άσεμνες εκφράσεις, με άσεμνα φαινόμενα κτλ, τι θα κάνεις εσύ? Τι θα μείνεις ανεπηρέαστος? Ενώ αν είσαι σε ένα περιβάλλον πνευματικό, με καλούς φίλους που σου μιλάνε λογικά, σε βοηθάνε, σου συμπαρίζονται, ανεβαίνεις και εσύ σιγά σιγά. Και τι άλλο χρειάζεται εκτός από την καλή συναναστροφή? Χρειάζεται και ένας καλός πνευματικός οδηγός. Αυτό το βλέπουμε και στους βίους των Αγίων. Ο Μέγας Αντώνιος ήθελε βοήθεια, που ήταν Άγιος, μεγάλος, κι όμως επισκεπτόταν στην έρημο τον καθένα ασκητή και έλεγε, αυτός έχει την νηστεία, θα πάρω από αυτό το δίδαγμα της νηστείας. Αυτός έχει το χάρισμα της ελεημοσύνης, θα πάρω από αυτό το χάρισμα της ελεημοσύνης. Ο άλλος έχει τη δυνατή προσευχή, θα μάθω από αυτό τη δυνατή προσευχή. Ο άλλος άλλο, Ο καθένας λοιπόν είχε το χαρίσματά του και ο Μέγας Αντώνιος τους επισκεπτόταν και προσπαθούσε να πάρει από όλους και να τα συγκεντρώσει όλα στην ψυχή του. Η καλή λοιπόν συναναστροφή και επίσης ο καλός οδηγός είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να κάνουμε τα βήματά μας. Ποιος είναι ο σκοπός μας τώρα σε αυτή την πορεία? Δεν είναι άλλος παρά η σωτηρία μας. Το να θεωθεί ο άνθρωπος, να γίνει όμοιος με τον Θεό, που καταλήγει στον παράδεισο, στη σωτηρία. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Ένας Αγιορείτης είχε πει σε έναν καθηγητή της φιλοσοφίας, καθηγητή πανεπιστημίου από την Αμερική, του είχε πει, τι κάνεις, τι δουλειά κάνεις? Λέει, είμαι καθηγητής της φιλοσοφίας σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής. Λέει, δεν μπορείτε να κάνεις τίποτα αν δεν βάλεις πρώτα τον Θεό. Αν δεν βάλεις μπροστά τον Θεό, μάταια είναι όσα κάνεις. Και αυτός το βάλε βαθιά στη σκέψη του και λέει, πράγματι, δεν τα κάνω τα καθηγητηλίκια και τα πτυχία και τις διατριβές και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Όπως θέλω να είναι ο Χριστός μπροστά. Αν δεν είναι ο Χριστός μπροστά, όλα είναι χαμένα. Η πίστη όμως αυτή, αδελφοί μου, ξέρετε ότι στις ημέρες μας ιδίως αγνοείται και ιδίως από τους λεγόμενους μορφωμένους και επιστήμονες, φιλοσόφους κτλ. Κάτι άλλο που θα μας βοηθήσει σε αυτή την πορεία της πνευματικής μας εξελίξεως είναι τα ωραία αναγνώσματα τα οποία πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας. Το Ιερό Ευαγγέλιο, η Βίη των Αγίων, ο Ευεργετινός, η Φιλοκαλία. Είναι υπέροχα αναγνώσματα τα οποία μας περιμένουν, αγαπητοί αδελφοί. Ξέρετε τι τρομερό είναι? Ο Θεός άνοιξε τον ουρανό, κατέβασε Πνεύμα Άγιο, έβαλε Αγίους ανθρώπους να γράψουν και υπάρχουν άνθρωποι, ίσως και μεταξύ μας εδώ, που δεν έχουμε διαβάσει ακόμη την Αγία Γραφή. Την Καινή Διαθήκη ίσως κάποιοι την έχουν διαβάσει. Σας ρωτάω όμως με το χέρι στην καρδιά, Παλαιά Διαθήκη έχουμε διαβάσει? Παλαιά Διαθήκη είναι η μισή Αγία Γραφή. Έχουμε βέβαια κάποιους που λένε, Παλαιά Διαθήκη θα διαβάζετε τώρα, Παλαιά Διαθήκη είναι για τους Εβραίους, εμείς δεν είμαστε Εβραίοι, άστε την Παλαιά. Δεν είναι έτσι. Οι Εβραίοι αποδοκιμάστηκαν, τους την πήρε την Παλαιά Διαθήκη από τα χέρια τους ο Κύριος και την έδωσε στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό και η Παλαιά Διαθήκη πλέον δεν σώζεται στο πρωτότυπο, στα εβραϊκά, σώζεται ακέραια μόνο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αυτό που έχουμε εμείς δηλαδή και διαβάζουμε. Α, το 50ο ψαλμό τώρα ακούσατε? Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου. Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα. Σε αυτή τη μορφή λοιπόν είναι πλέον η Παλαιά Διαθήκη και αυτή είναι η Αγία Γραφή για όλους μας. Ο Απόστολος Παύλος όταν κήρυτε λέει ότι δεν μπορώ να προσφέρω όλη την αλήθεια και όλο το πλήρωμα της διδασκαλίας σε έναν αρχάριο. Σε έναν αρχάριο αρχίζουμε με ελαφρά τροφή. Όπως ένα βρέφος, η μητέρα δεν θα δώσει φασολάδα, ούτε κρέας. Σε ένα παιδάκι θα δώσει γάλα. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος, σας βλέπω ότι είστε ακόμη αρχάριοι, γι' αυτό γάλα ημάς επότισα, ου βρώμα. Δεν σας έδωσα τροφή στερεά, σας έδωσα γαλατάκι δηλαδή. Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε ότι και εμείς, μπαίνοντας σε αυτό το σχολείο του Χριστού που λέγεται Ορθόδοξος Εκκλησία, περνάμε από τάξη σε τάξη. Μαθαίνουμε τα μαθηματάκια μας και ανεβαίνουμε και πηγαίνουμε προς τα πάνω.
Μπαίνεις στην πρώτη, μαθαίνεις να κάνεις το σταυρό σου. Πώς βάζουμε τα δάχτυλά μας, πώς κλείνουμε τα άλλα δύο, πώς γίνεται ο σταυρός και τι σημασία έχει ο σταυρός. Ποιος είναι ο Θεός που λατρεύουμε, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τι είναι ο Χριστός, Θεός και άνθρωπος. Τι είναι η Παναγία μας, Αϊπάρθενος. Τι είναι η Εκκλησία μας, είναι το σώμα του Χριστού και ούτω καθεξής. Αυτά, όποιος έχει, χθες το βράδυ μιλούσα έτσι με μια πνευματική οικογένεια και τα κουβεντιάζαμε αυτά. Όποιος έχει την καλή διάθεση, ψάχνει την Αγία Γραφή, πνευματικά βιβλία, ρωτάει, θα αρχίσει και ρώτησε, θα πει, και ρώτησα, τι βιβλίο που συνιστάτε να διαβάσω, διάβασα αυτό, μετά ποιο να πάρω, έτσι κάνω. Ή πάμε στο πνευματικό που εξομολογούμε και λέμε, γέροντα, διάβασα αυτό, μετά πού να προχωρήσω, τι μου δίνετε, ποια είναι η ευλογία σας, ποια είναι η συμβουλή σας. Και έτσι προχωρούμε το τέρμα, ανέφερα αυτά τα τέτοια βιβλία, είπαμε αρχικά για τους βίους των Αγίων. Η βίοι των Αγίων είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Πώς εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο. Διάβασε το βίο του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Γεωργίου, του Οσίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, να δεις εκεί πώς εφαρμόζεται το Ευαγγέλιο στην πράξη. Βίοι των Αγίων λοιπόν. Ένα άλλο λίγο πιο παραπάνω είναι ο Ευεργετινός. Ο Ευεργετινός έχει βίους Αγίων, αλλά και λόγια Αγίων, διδασκαλία. Συνδυάζει δηλαδή την αφήγηση με τη διδασκαλία. Και το τέλος είναι η φιλοκαλία, που εκεί είναι καθαρά η νυπτική θεωρία των Αγίων Πατέρων που είναι για τους τελείους. Ρώτησαν έναν Αγιορείτη, λέει γέροντα, είναι καλό να διαβάζουμε φιλοκαλία. Όχι παιδί μου. Θα αρχίσεις από το Ευαγγέλιο, από τους βίους των Αγίων και αργότερα. Είναι καλό να διαβάζουμε Ευεργετινό. Ούτε και Ευεργετινό ακόμη. Η βίοι των Αγίων είναι, είπαμε, το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Είναι το πρώτο στάδιο των αρχαρίων. Δεν είπαμε για τα στάδια αρχάρι, μέση και τέλη. Το μέσο στάδιο είναι να διαβάσει κανείς τον Ευεργετινό. Και τον τελείων είναι να διαβάσει τη φιλοκαλία, που εκεί είναι το βάθος της θεωρίας, της νηπτικής θεωρίας. Αρχίζουμε πάντως, αδελφοί μου, με την κάθαρση από τα πάθη και θα δείτε ότι και μέσα στα βιβλία των Αγίων, όπως είναι ας πούμε στο βιβλίο, στο έργο του Αγίου Κασιανού περί κακιών και παθών, εκεί βλέπουμε να απαριθμεί ο Άγιος Κασιανός τα 8 πάθη με την εξής σειρά. Γλαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, οργή, λύπη, φιλιδονία, καινοδοξία και υπερηφάνεια. Μια άλλη τώρα κατάταξη είναι αυτή που κάνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στην κλίμακά του. Εκεί έχει μια σκάλα με 30 περίπου σκαλιά και εκεί εντοπίζει πάλι τα πάθη με την ακόλουθη σειρά. Θυμός, μνησικακία, καταλαλιά, πολυλογία, ψεύδος, ακιδεία, γαστριμαργία, πορνεία, φιλαργυρία, αναισθησία, δειλία, καινοδοξία, υπερηφάνεια και βλασφημία. Το εργαλείο τώρα με το οποίο θα δουλέψουμε είναι η λεγόμενη νύψης. Τι θα πει νύψης, είναι από το ρήμα νύφο και σημαίνει την εσωτερική προσοχή. Την εξωτερική προσοχή την καταλαβαίνουμε, προσέχω αν περνάει τώρα κάποιος απ' έξω, αν πέταξε κάποιο πουλάκι κτλ. Αυτή είναι η εξωτερική προσοχή. Ή αν χτύπησε ένα τηλέφωνο, ή αν είναι το φως αναμένο. Αυτή είναι η εξωτερική προσοχή. Η εσωτερική προσοχή, που αυτό σημαίνει ότι κλείνεις τα μάτια σου από τον έξω κόσμο και τα γυρίζεις μέσα σου και ψάχνεις εδώ να δεις τι γίνεται, αυτή είναι η νύψη. Τι συμβαίνει μέσα εδώ, τι λογισμούς έχω, είμαι υπερήφανος, είμαι σκληρόκαρδος, είμαι τσακωμένος με τον αδελφό μου, έχω κλέψει, έχω πει ψέματα ή πώς βλέπω την ξένη γυναίκα, με τι μάτι τη βλέπω, τη βλέπω με σεβασμό ή τη βλέπω με κακή επιθυμία. Αυτά θέλω να γυρίσεις μέσα σου, να ψάξεις, να καθρεπτιστείς και τότε θα δεις ότι υπάρχουν οι λογισμοί οι οποίοι μοιράζονται στις εξής δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι η θεϊκή, η ουράνιοι και αγαθοί λογισμοί. Και η άλλη είναι η δαιμονική λογισμοί, η αφύσικη και η ακάθαρτη. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε απέναντι σε αυτούς, απέναντι μέσα στους πρώτους λογισμούς, τους θεϊκούς, τους ουράνιους και καθαρούς, τι θα κάνουμε. Συγκατάθεση. Δέχομαι τον καλό λογισμό.
Τον δέχομαι, τον καλλιεργώ και τον προχωρώ εις βάθος. Στους άλλους, τους κακούς λογισμούς, τι κάνουμε? Αντίρρησης. Αντίρρησης. Δεν τον δέχομαι τον κακό λογισμό. Σου έρχεται η σκέψη, πες ένα ψέμα τώρα. Όχι. Κλέψε, ευκαιρία είναι. Όχι. Κοίτα τη γυμνή που είναι εκεί πέρα ή στην τηλεόραση. Όχι. Αυτή την ώρα φέρνεις αντίρρηση. Κάνεις αγώνα. Αυτός ο αγώνας, αδελφοί μου, ειδικά στους Αγίους Μάρτυρες, είναι πάρα πολύ φανερός και πολύ συγκινητικός. Παρατηρήστε, όπου θα δείτε εικόνα Αγίου Μάρτυρος, στο ένα χέρι τι κρατάει? Το σταυρό, σύμβολο του μαρτυρίου. Και το άλλο του χέρι, το έχετε παρατηρήσει το αριστερό όπως είναι? Είναι έτσι. Αυτό ξέρετε τι θα πει? Όχι. Όχι. Αυτή είναι η αντίρρηση που λέμε. Μαρτύριο και αντίρρηση. Τα χεράκια, το αριστερό χεράκι των Αγίων Μαρτύρων θα το δείτε στις εικόνες. Είναι έτσι. Ανοιχτό και λέει όχι. Και εδώ ο σταυρός. Το σύμβολο δηλαδή της θυσίας. Εσωτερική λοιπόν προσοχή. Άλλο ένα όπλο. Η νοερά προσευχή. Εκτός από την εξωτερική προσευχή, το Πάτερ ημών που λέμε έτσι. Η νοερά προσευχή. Είναι μια σύντομη προσευχούλα, πέντε λέξεις είναι. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον. Μην μου πείτε ότι δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Εύκολο. Πέντε λέξεις είναι. Τις μαθαίνεις και τις λες. Στη χαρά σου, στη λύπη σου, στη δυσκολία σου, στην ευκολία σου. Δόξα σε τον Θεό και ζήτα του την βοήθεια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Έτσι ελέγχουμε λογισμούς, πάθη, επιθυμίες και αγωνιζόμαστε. Ασκούμε τη συνείδησή μας να είναι ευαίσθητη, να μην είναι πορωμένη. Μια πορωμένη συνείδηση, πάει ο άλλος, κλέβει, σκοτώνει και μετά πάει στο εστιατόριο και τρώει του καλού καιρού. Αυτή είναι πορωμένη συνείδηση. Εδώ ένας άνθρωπος ευαίσθητος, το παραμικρό να κάνει, αν στενοχώρησε τη μάνα του ή τον αδελφό του, δεν το χωράει ο τόπος. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Αυτός είναι ο άνθρωπος, ο ευαίσθητος, ο καλλιεργημένος. Ο άλλος είναι πορωμένος. Πατάει επί πτωμάτων και δεν τρέχει τίποτα. Με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την πορεία, αγαπητοί μου αδελφοί, με την άσκηση της συνειδήσεως, με την άσκηση μας τη σωματική και την πνευματική, όταν ασκούμε τα πνευματικά, ελέγχουμε τους λογισμούς, είπαμε. Αλλά βοηθούμε και με την άσκηση τη σωματική. Όταν θα κάνεις νηστεία, τις ημέρες που λέει η Εκκλησία, όταν θα κάνεις γονικλησίες, όταν θα σταθείς στην Εκκλησία όρθιος τις ώρες που πρέπει να είσαι όρθιος, όταν θα γονατίσεις τις ώρες που πρέπει να γονατίσεις, όταν θα περπατήσεις για να πας στον ασθενή. Δεν θα πεις, αχ, ξεκουραστώ τώρα, ρε παιδί μου, είμαι κουρασμένος. Όχι, θα πεις, έχω τον άνθρωπο που είναι ασθενής, δεν θα πάει κανείς να το δει. Θα πάω εγώ. Θα θυσιάσω από τον ύπνο μου, θα θυσιάσω από την ησυχία μου για να πάω και του συμπαρασταθώ. Και έτσι, αδελφοί μου, φτάνουμε σε μια κατάσταση που εγγίζει το τελευταίο στάδιο, που είναι η τελειότητα. Εκεί είναι ο σκοπός μας. Εκεί θέλουμε να φτάσουμε. Και μην το θεωρείς ότι είναι πολυτέλεια η τελειότητα και η θέωση. Δεν είναι δηλαδή για ορισμένους και εμείς λέμε τώρα, εντάξει, αυτά θα κάνουν οι μοναχοί, εμείς είμαστε έτσι όμως. Όχι, είμαστε και κλειμένοι όλοι να το κάνουμε. Βέβαια, οι μοναχοί πάνε μπροστά. Τα έχουν δώσει όλα. Έτσι. Εμείς ας δώσουμε ό,τι μπορούμε. Ας δώσουμε ό,τι μπορούμε. Ας φιλοτιμηθούμε πάντως κάτι να κάνουμε. Μην καθόμαστε έτσι. Η κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος μας λέει ότι η πορεία αυτή μοιάζει σαν να ανεβαίνει σκαλιά, 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 σκαλιά. 30 σκαλιά έχει η κλίμακα του Αγίου Ιωάννου. Και ανεβαίνεις, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις για να φτάσεις εκεί που πρέπει. Και λέει ότι δεν φτάνεις με ένα πήδημα από το πρώτο στο 30, θα πας βήμα, 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 βήμα. Σήμερα το ένα, σε αύριο το άλλο και ούτω καθεξής. Η πνευματική εξέλιξη, τέλος αδελφοί μου, να ξέρετε ότι δεν σταματά ούτε με τα θάνατο. Διότι εδώ αρχίζει, αλλά εκεί τελειοποιείται. Γι' αυτό να ευχόμαστε όταν θα έρθει η τελευταία μας στιγμή και θα αφήσουμε την τελευταία μας πνοή, να έχουμε κάνει αυτά που ο Κύριος περιμένει από μας για να συμπληρώσει μετά εκείνο τα υπόλοιπα και να μας βάλει στη Βασιλεία Του.